Από την αρχή της δοκιμασίας ήσασταν πόντο-πόντο. Κριθήκατε σε κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες εντοπίσαμε και ήταν πάρα πολύ κοντά τα αποτελέσματά σας. Πολύ καλό τηγάνισμα και ο Τάσος και ο Χρήστος. Πολύ γευστικά τα ψάρια. Μαγιονέζα. Πολύ έξυπνες μαγιονέζες και οι δύο που κάνατε. Γευστικές. Και του Τάσου, για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο καλύτερη. Είχε τη σωστή οξύτητα, είχε βάλει μέσα λεμόνι, ταιριάξε πολύ με το ψάρι που έφτιαξε και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γεύση. Οι πατάτες του Τάσου ήταν λιγότερο τηγανισμένες από αυτό που θα θέλαμε. Νομίζω ότι τις είδες κι εσύ, πολύ νόστιμες, αλλά λίγο στο τηγάνισμα, δύο λεπτάκια παραπάνω τα ήθελε. Χρήστο, οι δικές σου, ωραίες τραγανές. Άρα, αν εξετάσουμε όλα τα στοιχεία του πιάτου, για πάρα πολύ λίγο, για εξαιρετικά πολύ λίγο, ο Χρήστος προηγείται και κερδίζει την ασυλία. Συγχαρητήρια. Σε έπρεπε να αφήσεις λίγο παραπάνω τις πάνω. Ένα τσάκ, ένα λίγο υπομονή, άστες εκεί, θα γίνουν. Τάσο, μπορείς να πας να κάνεις και εσύ παρέα στα παιδιά. Έγινε. Κι όμως οι πατάτες μου έδωσαν το πράσινο φως και μου δίνουν την ασυλία, τη λευκή ποδιά. Ο Χρήστος έχει το λαγοπόδαρο, το κουκαλάκι της νυχτερίδας, εντάξει. Κοντά ήμασταν, δεν πειράζει, χαλάλι του. Χρήστος, συνεχίζεις το σερί σου με τις ασυλίες. Αν δεν κάνω λάθος, σε όσες έχεις παρευρεθεί, τις έχεις κερδίσει. Πόσες είναι στο σύνολο? 5. 5-5 λοιπόν. Mm-hmm. Συνεχίζει το σερί. Εσύ μαζί με τον Παντελή στην αυριανή ψηφοφορία θα φοράτε λευκή ποδιά, που σημαίνει ότι έχετε υποχρέωση να ψηφίσετε, αλλά δεν μπορεί κανένας να σας ψηφίσει. Το δωμάτιό μου σήμερα, εμένα και του Χρήστου, είναι μέσα στην ασυλία. Δεν ξέρω, περνάει αυτές τις δόξεις σήμερα το δωμάτιο, είναι της ασυλίας σήμερα.